Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί ένα ισχυρό πλήγμα με τον εξορθολογισμό του συστήματος υγείας, με συγχωνεύσεις, απαξίωση, περαιτέρω υποχρηματοδότηση επικίνδυνη στην πιο κρίσιμη περίοδο για το λαό μας, στην έξαρση της πανδημικής κρίσης. Για να το πετύχει αυτό, θέλει κλειστά τα στόματα, σκυμμένα τα κεφάλια και επιχειρεί εδώ στο Παπα-Νικολάου, επιχείρησε τουλάχιστον να σταματήσει οποιαδήποτε φωνή διεκδικεί το αυτονόητο για τη σωτηρία της υγείας και της ζωής του λαού μας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, οι διεκδικήσεις ουσιαστικά από το Σωματείο, καλώντας σε δε την πρόεδρο του Σωματείου να απολογηθεί για το διεκδικητικό πλαίσιο και τις καταγγελίες που έκανε απέναντι στην επίθεση του μηχανισμού της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Η κυβέρνηση έχει πάρει πολλές απαντήσεις, κατάργηση ουσιαστικά της δυνατότητας να εφαρμόσει τέτοιες μεθόδους καταστολής όπως αυτές των διαδηλώσεων. Έφαγε τα μούτρα της και στη συγκεκριμένη περίπτωση η απάντηση των εργαζομένων ήταν ακαριά μαζική και ανάγκασε την διοίκηση σε υποχώρηση. Είναι ένα πρώτο βήμα απέναντι στις εξελίξεις στο σύστημα υγείας και την επίθεση της κυβέρνησης για λογαριασμό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων στην υγεία. Μία είναι η απάντηση των εργαζομένων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεσμεύεται ότι θα είναι στο πλευρό τους, είτε μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είτε μαζικά στο κίνημα, όποτε προκύψει η απόφαση των εργαζομένων να αποκρούσουν αυτή την επίθεση.